Και πάμε σε κάτι ευχάριστο. Πάμε να μιλήσουμε για γοργόνες. Όχι μάγκες, για γοργόνες. Για γοργόνες του γλυκού νερού. Ή κάπως έτσι. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Χαρίκλια Μαρή. Η κυρία Χαρίκλια Μαρή είναι εκπαιδεύτρια. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρή. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Κυρία Μαρή, εκπαιδεύετε γοργόνες? Υπάρχουν γοργόνες? Γοργόνους και όλα τα ψάρια του βυθού. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Πολλές φορές δεν μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε όμως, γιατί μεταμορφώνονται με το που βρίσκονται στο νερό. Να πούμε ότι είναι μία δράση της ΧΑΝΘ και η κυρία Μαρή είναι εκπαιδεύτρια, όπου κάνει μαθήματα εκπαίδευσης γοργόνας. Θέλω να μας πείτε περισσότερα. Δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή... Φυσικά. Αρχικά είμαι η ιδρύτρια της πρώτης Ακαδημίας Γοργόνων, την Θεσσαλονίκη Mermaid Academy. Είναι μια δραστηριότητα κολύμβησης αναψυχής, η οποία έρχεται από το εξωτερικό, ξεκίνησα την Αμερική ουσιαστικά, και αποφάσισα φέτος να ιδρύσω τη δική μου Ακαδημία στην Ελλάδα και να το φέρουμε κοντά μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Την ονόμασα φυσικά Θεσσαλονίκη από την υπέροχη αδερφή του Μεγαλέξανδρου, που όπως λέει ο μύθος ήταν η ίδια γοργόνα. Και με αυτόν τον τρόπο θέλησα να δημιουργήσω κάτι το οποίο παντρεύει, αν θέλετε, την άθληση και την τέχνη. Οπότε, όντας πολλά χρόνια στη βιομηχανία των τεχνών, ήθελα να επιλέξω κάτι που αυτό θα με εκφράζει κυρίως, και έτσι αποφάσισα το mermaiding, όπως λέγεται, είναι αυτό που θέλω να ασχοληθώ ως κύριο επάγγελμα. Για όσους δεν γνωρίζουν, οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευόμενες, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άντρες, φορούν ένα μονοπέδιλο. Ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Ναι. Η τέχνη της γοργόνας ουσιαστικά γίνεται μέσω του δελφινισμού. Χρησιμοποιούμε το μονοπέδιλο, το οποίο είναι ένα πέδιλο που μπαίνει στα δύο μας πόδια, και μπορούμε έτσι να κολυμπήσουμε με την τεχνική, όπως την τεχνική κολύμβηση για παράδειγμα, ή την ελεύθερη κατάβηση, και από πάνω φοράμε τη στολή της γοργόνας, την ουρά μας δηλαδή, για να μπορούμε να μεταμορφωθούμε έτσι σε αυτό το μυθικό πλάσμα. Μάλιστα. Τώρα, αυτό συνδυάζει στην ουσία και την άθληση, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να είσαι μέσα στο νερό υπό όποιες συνθήκες. Άρα βοηθάει στην άθληση και συνδυάζει και το φαν, την ευχαρίστηση. Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό και ονομάζεται, υπάρχει μάλλον στην κατηγορία της κολύμβησης αναψυχής. Ουσιαστικά συνδυάζουμε την εκγύμναση του σώματος με τον πιο φυσικό τρόπο και το πιο εύκολο για το σώμα μας, την κολύμβηση, γιατί δεν έχουμε τους κραδασμούς από το έδαφος και το βάρος μας να μας περιορίζει και να μας πονάει, όπως πολλοί άνθρωποι έχουν θέμα με αυτό. Και συνδυάζει το καλλιτεχνικό κομμάτι, το θεατρικό αν θέλετε, γιατί μπαίνουμε σε έναν ρόλο και ξαφνικά μεταμφιωριζόμαστε και βγαίνουμε από την καθημερινότητα, ζούμε σε ένα άλλο χαρακτήρα. Μάλιστα. Αυτά γίνονται εν είδη σεμιναριών? Αυτά γίνονται κάθε εβδομάδα, δηλαδή σε εβδομαδιαία βάση. Υπάρχουν τμήματα, το επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό, που είναι για άτομα που θέλουν να το κάνουν επαγγελματικά και να δουλέψουν μαζί μου. Και αντίστοιχα το ερασιτεχνικό για όσους θέλουν να το κάνουν σαν χόμπι. Και υπάρχει και δυνατότητα να έρθετε είτε εσείς είτε τα παιδιά σας και να το κάνετε έστω και για μία φορά, να ζήσετε την εμπειρία και να βγάλουμε φωτογραφίες και βίντεο μαζί κάτω από το νερό. Α, δηλαδή αρκεί και μία φορά για να μεταμορφωθεί σε γοργόνα? Ναι, φυσικά. Ουσιαστικά θέλουμε να το κάνουμε προσιτό σε όλους, οπότε μπορείτε να έρθετε μία φορά, μπορείτε να έρχεστε κάθε εβδομάδα, μπορείτε να έρχεστε για όλη τη χρονιά ή μπορείτε να συμμετέχετε σε ένα από τα σεμινάρια που κάνουμε, όπως αυτή τη εβδομάδα, για το υποβρύχιο modeling. Δηλαδή? Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο έχουμε μία σειρά εκπαιδεύσεων, η οποία θα διαρκέσει το Σάββατο για 4 ώρες που εκπαιδευόμαστε στην άπνοια και στις πόζες κάτω από το νερό, και την Κυριακή φωτογραφιζόμαστε με ουρά γοργόνας ή με το φόρμα, το κουστούμι της επιλογής μας κάτω από το νερό, για να δούμε έτσι και λίγο τον εαυτό μας μέσα από μια άλλη οπτική γωνία, μέσα από το νερό, και να αγαπήσουμε το σώμα μας έτσι όπως είναι. Κυρία Μαρή, το έχετε πάει σε άλλο επίπεδο. Ναι, υποβρύχιο τώρα modeling. Να φορέσεις και τη στολή που θέλεις εσύ ως γοργόνα ή ως γοργόνος. Ναι. Άντρες συμμετέχουν σε αυτό? Έχουν δηλώσει συμμετοχή?
Ναι, ναι, συμμετέχουν και μάλιστα στην Ελλάδα έχω να δηλώσω ότι έχουμε δύο υπέροχους γοργόνους, ένας εκ των οποίων είναι και αυτός εκπαιδευτής στη Χαλκίδα, και πραγματικά πιστεύω ότι οι γοργόνοι είναι ακόμα πιο μυθικά πλάσματα από τις γοργόνες, γιατί δεν το συναντάς τόσο συχνά. Ναι. Είπατε ξεκίνησε από την Αμερική, και με αυτό να κλείσουμε. Στην Αμερική νομίζω ξεκίνησε δεκαετία του 40. Ναι, ξεκίνησε μέσα από ταινίες και πιο συγκεκριμένα από το Wiki Watch Springs. Είναι κάποιες πηγές στη Φλόριντα όπου κολυμπάνε ακόμα μέχρι και σήμερα οι γοργόνες, το μεγαλύτερο υποβρύχιο θέατρο που βρίσκεται σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Κυρία Μαρίσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και σας περιμένουμε όλους. Καλή συνέχεια.